Και φτάσαμε για μία φορά ακόμα, κυρίες και κύριοι, το GR Express πιστό στο ραντεβού του. Κάθε μέρα είμαστε εδώ κοντά σας. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε έτσι. Ό,τι και να γίνεται, εμείς θα είμαστε εδώ να το σχολιάζουμε. Μικρό ή μεγάλο. Όμως, χθες γίνανε αρκετά σημαντικά πράγματα και μάλιστα δεν είναι το ταξίδι στο Μαϊάμι. Συγγνώμη, δεν είναι το ταξίδι στο Μαϊάμι, δεν είναι το κλάμα της Βρυσίδας. Είναι τα λόγια του Ατζούν. Τα λόγια του Ατζούν. Τα λόγια του Ατζούν που συζητήθηκαν και, ναι, και συνήθως ο Ατζούν δεν κάνει χτυπηματάκια. Αυτό ήταν αρκετά δυνατό το χτύπημα για τον Πυλαδάκη και την Αυσικά. Κοίταξε, δεν είναι ότι είναι χτύπημα για τον Πυλαδάκη και την Αυσικά, είναι χτύπημα γενικώς και έστειλε κάποιο μήνυμα. Ναι. Και είπε, ας πούμε, ρε Πυλαδάκη, κάθε χρόνο αλλάζει γυναίκα και εγώ την πληρώνω την ύφη και τη φέρνουμε εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι, ουσιαστικά δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που ο Πυλαδάκης έχει για άλλη μια φορά, ναι, έστειλε μια πολύ ωραία κοπέλα στο Survivor. Εδώ όμως τι γίνεται. Ναι, ο Ατζούν το είπε χαριτολογώντας, όμως θίγει στη συγκεκριμένη κοπέλα που έχεις μπροστά σου. Όχι, και γενικά κάτι έστειλε μήνυμα με αυτό. Ναι. Και του είπε, μάγκα, σταμάτα να μπροστά στις γυναίκες εδώ πέρα, βαρέθηκα. Αυτή είναι η ουσία. Μάγκα, βαρέθηκα. Αλλά στις γυναίκες τα πουκάμισα και την πληρώνω εγώ την ύφη. Έλα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Σου λέει δεν μπορεί. Αυτές του επιλογές είναι του Ατζούν, σου λέει και αυτή η ωραία κοπέλα, στείλ την, ναι. Πάντως δήλωσε ότι δεν τον ξέρει από κοντά τον Πυλαδάκη. Δήλωσε ο Ατζούν. Ναι. Νομίζω ότι δεν. Ναι, προφανώς εντάξει. Γιατί, όχι, ένα λεπτό. Αφού είναι λάτρης των ελληνικών νησιών. Προφανώς έχουν συναντηθεί. Γιατί τι δήλωσε. Δήλωσε ότι αγαπάει πολύ τα ελληνικά νησιά, έχει πάει σε πάρα πολλά. Στην Μύκονο πηγαίνει συνέχεια και ότι από όλο τον κόσμο που έχει γυρίσει, Μαϊάμι κτλ. Το καλύτερο μέρος είναι τα ελληνικά νησιά και φυσικά οι ακτές της Τουρκίας. Ναι. Επειδή είναι κολλητός με τον Ρετσίπ Ταγίπ Ερντογάν, να προσέξουμε πάρα πολύ, με του πει μου αρέσουν τα νησιά, πήγαινε να τα πάρεις. Ναι, κάνει καλές όμως δημόσιες σχέσεις. Ναι, όχι, μην είναι αιτία πολέμου ο Ατζούν, δεν ξέρω, έτσι όπως το πάει το πράγμα. Το ισορροπεί όμως. Σου λέει με ναι, Τούρκους, αλλά ισορροπία, ναι, κατά μια ισορροπία, έτσι ώστε να μην μπορεί να μιλήσει κανένας. Όχι, η γειτονιά μας, να πάει καλά η γειτονιά μας, να έχουμε τουρισμό, αυτό εννοούσε. Έτσι το γύρισε το πράγμα. Ξέρεις όμως κάτι, το Survivor γενικώς έχει ένα θεματάκι πολύ σοβαρό τώρα. Έχουμε ανακατοσούρα. Έχουμε το θέμα με το Μαϊάμι που φύγανε, πήραν και δύο παίκτες από την πλέον ομάδα, πήγαν στο καλό, περάσανε καταπληκτικά. Είδαμε πίσω να πέφτει κλάμα ιστορίες. Είδαμε τα ακούστηκαν πολλά, θεωρούν ότι και ο Άρης, εντάξει, δεν... επειδή ήξερε ότι θα τον πάρουν μαζί στο τέλος, γιατί ήταν γνωστό η ότι του οι δύο παίκτες θα φύγουν, σου λέει δεν προσπάθησε πολύ, ούτως ή άλλως θα πήγαινε στο Μαϊάμι, δεν καλά, έκανε την προσπάθειά του. Ας τον Τζόι λέει να πάει στο καλό και πάνε για μαζί του. Α, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η οικογένεια Τζόι Λέδη περνάει δύσκολες στιγμές, να ξέρεις. Αυτή την περίοδο. Περνάει δύσκολες στιγμές, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία. Περνάει δύσκολες στιγμές. Οι πληροφορίες μου λένε ότι από τα καλύτερα παιδιά καμία σχέση με τον Άρη Σοηλέδη, ο αδελφός του. Καμία σχέση με τον Άρη Σοηλέδη. Ναι. Ναι, ναι, καμία σχέση. Από τα καλύτερα παιδιά λένε. Από τα καλύτερα παιδιά στην περιοχή επάνω. Εκεί που ζουν. Επίσης. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Ταλάτζεφ, το παιδί αυτό, η οικογένειά του και ο ίδιος είναι ευγενέστατος και είναι μια καταπληκτική οικογένεια με μεγάλη δράση στην περιοχή που ζουν. Φαίνεται, δηλαδή, περιοχή είναι καλό παιδί αυτός. Λοιπόν, έρχονται πληροφορίες πολλές, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, το επόμενο διάστημα. Ναι, το επόμενο διάστημα έρχεται. Και τώρα έρχομαι στο βασικό κομμάτι. Χαμόγελα η Αντωνά σήμερα. Χαμόγελα η Αντωνά σήμερα. Πού είδε τη Βρυσίδα να κλαίει. Ναι, έδειξε ένα πλάνο που χαμογέλασε την ώρα που, μάλλον γέλαγε, την ώρα που έκλαιγε η Βρυσίδα. Προφανώς θεώρησε ότι είναι θέατρο αυτό. Ούτως ή άλλως δεν γουστάρει τη Βρυσίδα. Είναι με Εμμανουήλ μαζί, έχουν την κόντρα που έχουν, υποστηρίζει με νύχια και με δόντια τον δικό της. Ναι. Να πούμε βέβαια, μου έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, δεν ξέρω αν ισχύουν. Υπάρχουν κάποια καινούργια. Καινούργιοι λογαριασμοί στο Twitter που έχουν ανοίξει και θεωρούν, επειδή είναι ακριβώς τα λεγόμενα της Αντωνά, θεωρούν ότι το παλεύει πάρα πολύ από πίσω να υποστηρίξει τον Σοηλέδη με νύχια και με δόντια. Ναι, γιατί θεωρεί ότι αν το Twitter είναι μαζί με τον Άρη, ότι θα πάρει κόσμο και κοσμάκι μαζί της. Εδώ έχουμε θεματάκι σοβαρό, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα.
έχουν πλακωθεί όλοι να στηρίζουν τους δικούς τους κτλ. Και εδώ είναι άνηση η μάχη. Γιατί όταν έχεις ένα open και βαράει ανελέητα υπέρ του Σοηλέδη και γενικά όπου γουστάρει και όπως γουστάρει, και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να είναι πλέον στην ομάδα μέσα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν τόσο ισορροπημένος μέσα στο παιχνίδι. Έξω από το παιχνίδι, μέσω του Twitter, βγάζει τόσο κακία. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, Γεμανουήλ, οκ, έχουμε πει ότι έχει κάνει τραγικά λάθη, λέει πράγματα τα οποία είναι πολύ τζις, αλλά τέτοιο βρυσίδι, να τον λέει σκουπίδι, να τον λέει τρας, να λέει και τη βρυσίδα την παίρνει μπάλα, να τους λέει, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ μέσα στο παιχνίδι μας έδειξε έναν άλλο χαρακτήρα, έξω από το παιχνίδι και μέσα από το Twitter, όταν τουιτάρει ή τέλος πάντων στα social, όπως έκανε και με τον Τριαντάφυλλο, είναι τραγικός. Είναι τραγικός. Δηλαδή, έχεις και κάποια θέση, είσαι δημοσιογράφος, δεν κρατάει καθόλου τα προσχήματα που λέμε. Έχει τον λόγο, κάτι θα ξέρει και το κάνει αυτό, κάπου χτυπάει. Πάντως, ανήκει αυτό στην ομάδα του Open, όπου αυτή τη στιγμή προσπαθούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι το πρωινιάτικα της Μαγκύρα έχει καθημερινά πολύ ωραία κατάσταση με το Survivor. Βέβαια λόγω Αντωνάκη όχι μόνο. Εδώ λοιπόν βγαίνουν για να στηρίξουν παίκτες. Αυτό είναι άνηση μάχη. Άνηση μάχη. Να το πούμε όμως ότι άλλον πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Ναι, να το πούμε. Να το πούμε. Γιατί να το πούμε. Έρχονται αποκαλύψεις οι οποίες νομίζω ότι θα είναι συνταρακτικές. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα αυτιά μου, όπου έχω σοκαριστεί στην κυριολεξία. Πρώτα απ' όλα έχω σοκαριστεί από το πώς ενεργεί η κλίκα. Δεύτερον, έχω σοκαριστεί από την ηρεμία κάποιων ατόμων, η οποία θα χαλάσει η ηρεμία, σε θηλυκό πάει αυτό, δεν λέω ονόματα κτλ, ούτε αφήνω υπονοούμενο, θα το μάθετε θηλυκό αυτό, λίαν συντόμως, η ηρεμία αυτή και αυτό κτλ κτλ που κάνει και οι επιθέσεις που οργανώνει για να στηρίξει τα δικά της συμφέροντα, να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έρχεται και χτυπάει το καμπανάκι. Νταν, 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 νταν. Και ξέρετε, όταν λέω καμπανάκι εγώ, είναι καμπάνα Παναγία των Παρισίων και βάλε. Λοιπόν, χαμός θα γίνει τις επόμενες μέρες μόλις έρθουν οι αποκαλύψεις για το ήρεμο άτομο και το χαμογελαστό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο σας το αφήνω το μήνυμα για να το ξέρετε. Όταν εγώ λέω κάτι θα γίνει. Και μάλιστα δεν θα γίνει απλά να το πω, αλλά θα έχω εδώ μαζί μου και τον άνθρωπο που πρέπει να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το εξής. Βλέπουμε ότι κάποιοι παίκτες συζητούνται πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι. Παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ λόγω μαλακίας. Ναι. Η Σοφιάνα λόγω του ότι παίζει μπάλα και καλά μαζί με τον Σοηλέδη. Που να σας πω εδώ ότι ερωτικά μεταξύ τους, όταν εννοώ ερωτικό εννοώ, σε κρεβάτι δεν έχουν πέσει. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα που να έχει ξεπεράσει το όριο, το φιλικό. Εάν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους, αυτό θα φανεί μετά. Πάντως όχι τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε κάποια άτομα τα οποία τα συζητάμε πάρα πολύ. Ο Ρουβάς λόγω του αδερφού του κτλ. Συζητιέται πάρα πολύ. Η Ναυσικά λόγω του Ατζούν με αυτό που πέταξε τώρα ξανασυζητήθηκε πάρα πολύ και λογικό είναι ένα ωραίο κορίτσι κτλ. Αλλά όμως έρχομαι και ρωτάω εγώ, τα υπόλοιπα άτομα τι έχουν κάνει και τους φτύνουν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Και δεν μιλάω για το κατά λάθος Πυραιώτη. Δεν μιλάω για το κατά λάθος Πυραιώτη. Δεν μιλάω για αυτόν. Μαρτικά. Ναι, δεν μιλάω. Ο κατά λάθος Πυραιώτης είναι αυτός. Λοιπόν, δεν μιλάω για αυτόν. Μιλάω για τα άλλα παιδιά. Παράδειγμα, υπάρχει μέσα ένα κορίτσι το οποίο το πρόσεξα. Τώρα τελευταία το πρόσεξα. Μέσα εκεί στο παιχνίδι είναι. Η Στέλλα. Ναι, ναι. Να ωραίο κορίτσι. Λοιπόν, μια κουκλάρα κτλ. Κτλ. Και λέω, κάτσε να την ψάξω αυτή να δω τι ρόλο παίζει. Και βλέπω ένα άτομο συγκροτημένο, ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Στο χώρο της είναι πάρα πολύ ισχυρή. Να μην αρχίσω να λέω τώρα τι γίνεται. Κάποια στιγμή θα βγάλω όλο τον παίκτο. Δεν θέλω με ένα παίκτη να ασχολούμαι μόνο. Αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μα τόσο κουκλάρα και να μην λέγεται τίποτα. Λέω, τι συμβαίνει με αυτό. Γιατί εάν βάλουμε ότι μιλάει για τη Σοφιάνα, είναι λόγω τη ομορφιά τη. Εάν βάλουμε ομορφιά, είναι και η Στέλλα όμορφη. Ναι, απλά κοίτα, προωθούνται συγκεκριμένα άτομα, Θοδωρή, και φαίνεται ότι θέλουν να καλύψουν για τους δικούς τους σκοπούς κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, ενώ είναι τόσο ισχυρά, προσπαθούν να μην τα πολύ συζητάνε ή να τα συζητάνε με άσχημο τρόπο. Δηλαδή και εκεί συζητήθηκε με τον Κατσαούν ότι
υπήρχε περίπτωση κάτι να συμβαίνει. Αλλά το ξαφνικά βλακή ο Κατσαούνη. Ποιον? Ότι και καλά κάποια στιγμή μίλησε η Στέλλα με τον Κατσαούνη. Ο Κατσαούνη ερωτεύεται ότι. Πού να πάει, ρε παιδάκι μου, το κορίτσι, καταρχήν να σου πω κάτι. Το background που έχει η κοπέλα καλά, αυτή. Ισχύει, όχι, το background που έχει η κοπέλα αυτή, όχι η Κατσαούνη δεν πιάνει, αυτή δηλαδή γελάει. Και να σου πω γιατί δεν ισχύει. Α, συγγνώμη. Γιατί η Στέλλα μπήκε πιο μετά και ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει ακουστεί και τι έχει συζητηθεί. Και πήρε και το φλερτ με τον Διαφώνω μαζί σου. Το background και η ποιότητα του κάθε ανθρώπου φέρνει το ανάλογο δίπλα. Το φλερτ με τη Μυριέλα, δεν θα πάει μετά η Στέλλα να κάνει κάτι. Μανά ξανά. Ό,τι και να γινότανε, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η κοπέλα να πάει με αυτόν. Ακριβώς. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Δεν είναι ήξερε, δεν ήξερε κτλ. Κτλ. Δηλαδή φοβήθηκε κάτι, δεν πήγε. Δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσουν. Αλλά έμαθα από έγκυρη πηγή για ποιο λόγο δεν έκλαψε αυτή όταν όλοι οι άλλοι κλαίγανε για το Μαϊάμι. Για ποιο λόγο. Έχει πάει 4 φορές στο Μαϊάμι. Α, εντάξει κοπέλα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάει 4 φορές στο Μαϊάμι. Οπότε λοιπόν, φανταστείτε εδώ πέρα. Αλλά πήγε... και ο Σαϊλόδης έχει ταξιδέψει και Νέα Υόρκη και 1200 ευρώ. Μαϊάμι όμως όχι. Αλλά φανταστείτε παιδιά, όταν βγήκε όταν βγήκε η κόκκινη ομάδα και είχαν πάει στο ποτάμι μέσα και κάνανε τις βουτιές και τα λοιπά, φώναζε ο Βλάχος στο Μαϊάμι. Η Βλαχιά έρχεται και τα λοιπά. Ο Κατσαούνης. Φαντάζομαι τώρα η άλλη που έχει πάει 4 φορές και δεν πήγαινε εκεί, το γύρο που είχε ρίξει, α πούμε. Και μου λέει τώρα εσύ ότι αυτό. Υπήρχε περίπτωση να παίξει μπάλα με αυτήν. Βρε ούτε 1 εκατομμύριο. Ναι, απλά εντάξει. Άσε που υπάρχει... Γι' αυτό λέω θέλω να χτυπήσουν κάποιες παίκτες. Ναι, άσε που υπάρχει εδώ story. Θα ασχοληθώ με τη Στέλλα πάρα πολύ σοβαρά και θα σας φέρω και πάρα πολλά πράγματα. Ήδη έχω ασχοληθεί σοβαρά μαζί της. Αλλά ας αφήσουμε τη Στέλλα όμως τώρα στην άκρη, γιατί είναι μια από τις καλές παίκτριες. Και το κρατάω αυτό. Εδώ ένα λεπτό. Δεν έχει δείξει ακόμα καλές επιδόσεις, θα δείξει. Από τις καλές δηλαδή, παίκτριες που στην πορεία θα ανέβει. Έχει επισκιάσει λίγο η Σταυρούλα. Μα να ξανά. Στην πορεία θα ανέβει. Ναι. Εδώ όμως τώρα θέλω να πάμε λίγο στη Βρυσίδα. Όπου εδώ υπάρχει ένα καπέλωμα από τους φίλους του Twitter που πιστεύουν ότι εγώ χτυπάω τη Βρυσίδα κτλ. Και έχουν πέσει όλοι οι φαν τη Βρυσίδα και βαράνε λέει. Τα βαράνε. Αγόρια και κορίτσια του Twitter. Σας προειδοποιώ. Δεν είμαι υπέρ της Βρυσίδας, αλλά δεν είμαι και κατά. Δεν με απασχολεί τι κάνει η Βρυσίδα. Μου τη πάει η φωνή της. Πολύ νιάου νιάου. Πολύ νιάου νιάου, σας λέω. Είναι ένα κορίτσι, το οποίο σαν μοντέλο και 40 κιλά, πως είναι 45, οι επιδόσεις της είναι πάρα πολύ καλές. Βέβαια, επειδή υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες κλίκες, δηλαδή τώρα προσπαθούν να τη χτυπήσουν στο ότι προσπάθησε λέει, να πάρει με το μέρος της και αυτά τα λογαριασμοί ψεύτηκε ότι προσπάθησε να πάρει με το μέρος της τον Άρη και δεν μπόρεσε, γι' αυτό τον χτυπάει κιόλας. Αλλά θεωρώ ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει δηλαδή από την αρχή συγκεκριμένες φιλίες, δεν βλέπω ιδιαίτερες ίντριγκες, δηλαδή εμένα μου είναι συμπαθής η Βρυσίδα. Δεν μπορώ να πω ότι. Εντάξει, με τη φωνή τώρα τη κοπέλα τη φωνή τι να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Όμως είναι ένα κορίτσι το οποίο έλεγε θα φύγει από τις αρχές, ότι πήγε σαν μοντέλο απλά για να ακουστεί λίγο και να φύγει. Και όμως δίνει αγώνα. Και αυτό που έκλαιγε εχθές, δηλαδή γι' αυτό μου ξύνησε που γέλαγε η άλλη η Αντωνά, ήταν δηλαδή από την ψυχή της, το ότι είχε δώσει τα πάντα, είχε σακατευτεί και δεν κατάφερε να πάει και στο Μαϊάμι. Και αισθάνθηκε και αδικημένη. Ναι. Σου λέει, εφόσον έπρεπε να πάρει κάποιο μαζί του ο Ηλίας, έπρεπε να πάρει εμένα που ήμασταν μαζί στο σύστημα. Στο αυτό τελικό ναι, παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, όλοι λένε ότι εντάξει, κάποιοι λένε ότι ήταν επιλογή του να πάρει. Εντάξει, είναι σίγουρα. Ρε, παιδί, μου, απλά σου λέω, εγώ σου λέω ότι αισθάνθηκε η ίδια. Που το είπε και όλο εξάλλου εκεί δεν ήταν κάτι κρυφό. Το είπε. Έχουμε και το χτύπημα, επειδή μίλησε για Open και το χτύπημα και από Σούπερ Κατερίνα. Πάλι σετ. Δεν ξέρω γιατί του πάνε μαζί Εμμανουήλ με Βρυσίδα. Πάλι σετάκι πάει το χτύπημα. Ναι. Βέβαια. Από το. Ας πούμε το χτύπημα το ισοπεδωτικό από τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καλό εργαλείο εάν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις για να χτυπήσεις κάποια πράγματα. Και η Κατερίνα το χρησιμοποίησε. Ακριβώς. Θεωρώ ότι το ξέσπασμα που έκανε εναντίον Εμμανουήλ και λίγο έπιασε και τη Βρυσίδα που ήταν ισοπεδωτικό και άρχισε να φωνάζει και να ορίεται, ήταν δυστυχώς καθοδηγούμενο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, Θοδωρή. Απ' τη μία είπαμε, οκ, όλοι λένε ότι Εμμανουήλ και το λέμε και εμείς, κακώς φέρεται με αυτόν τον τρόπο που φέρεται στον Άρη Σοηλέδη και με τη Σοφιάνα που ντε και καλά υπάρχει το ειδήλιο. Μια μικρή διακοπή. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τον ιντριγκάρει πάρα πολύ και τον ανεβάζει και τον φτιάχνει πάρα πολύ
όταν η άλλη απέναντι είναι αρνητική. Ναι, είναι ένας ρόλος. Αυτό είναι ένας ρόλος δικός του, ο οποίος βέβαια είναι λανθασμένος ρόλος, αλλά αυτός είναι ο ρόλος του. Όμως, αυτό λένε οι περισσότεροι στο ότι δικαίως ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε αυτό το, την ισοπεδωτική συμπεριφορά, όμως δεν ξέρει ο κόσμος τι κρύβεται από πίσω. Και βέβαια μιλάμε για Υπάρχει Βρυσίδα. Παρασκηνιό. Υπάρχει, βρε. Υπάρχει. Να πούμε λίγο για Βρυσίδα. Εντάξει, Βρυσίδα. Πολλοί θα πούνε ότι okay, είναι δίπλα ο Αλεξάνδρου. Ξέρουμε την κόντρα που έχει η Τούνη με την Βρυσίδα στο ότι έκανε παρέα με το αυτόν υποτίθεται που διέρευσε το Ροσβίντεο. Υπάρχει αυτή η κόντρα, υπάρχει αυτό το μίσος, υπάρχει αυτή η αντιπάθεια και λες, okay, υποστήριξε το φίλο του δίπλα. Αυτό άσω στην άκρη. Έλα όμως που θα σου διαβάσω εγώ κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Εμμανουήλ από το 2013, να φανταστείς, και είχε μιλήσει με ισοπεδωτικά λόγια για την Κατερίνα Καινούργου. Α, για πέστα. Και φυσικά σχολίασε την εμφάνιση. Για πέστα αυτά. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ δεν ήταν πάντα το πρόσωπο του TikTok που είχε ένα συγκεκριμένο. Επειδή εγώ τον γνωρίζω καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, πρέπει να σου πω λοιπόν ότι ο Κωνσταντίνος είναι ένας από τους ανθρώπους που όλες οι παρουσιάσεις θέλανε να τον έχουν στο δικό του team, να τις βάφει. Ακριβώς. Λοιπόν. Θα σας πω εγώ τι δηλώσει είχε κάνει και θα δείτε εσείς και θα αποφασίσετε εάν η οργή του Ανδρέα Μικρούτσικου ήταν καθοδηγούμενη ή όχι. Λοιπόν, είχε δηλώσει για την Κατερίνα Καινούργιο ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Δεν μου αρέσει να βλέπω μικρά κορίτσια όπως η Κατερίνα Καινούργιου. Εντάξει, μικρό κορίτσι. Είναι σε μια ηλικία ok που βάφεται και χτενίζεται υπερβολικά για πρωί. Είναι πραγματικά τραγικό. Είναι too much. Δεν είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει η Κατερίνα Καινούργιου. Όλα τα κάνει λάθος. Αν είναι να κριτικάρει εκείνη άλλους χωρίς άποψη, ας μιλήσουν άλλοι που έχουν άποψη, όπως εγώ που κάνω μόδα τόσα πολλά χρόνια. Επίσης, πάλι σε συνέντευξη στην Μελέτη, είχε δηλώσει: δεν είχαμε καθόλου καλή χημεία σε μια φωτογράφηση με την Κατερίνα Καινούργιου. Είναι ένα κορίτσι πολύ υπερτιμημένο. Θεωρεί ότι είναι πολύ παραπάνω από αυτό που είναι. Θέλει να φαίνεται και είναι υπερβολική. Θεωρώ λάθος το ότι βάφεται από το πρωί. Όταν κάποιος είναι ξινός, είναι ξινός. Δεν δημιουργούσε θέμα σε μένα μόνο. Είναι πολύ υπερβολική στον τρόπο που ντύνεται και βάφεται. Είναι σαν μια γυναίκα 50 χρονών που θέλει να φαίνεται 27. Α, εδώ τώρα το καταλάβατε ή να το φωνάξω. Εδώ υπάρχει λοιπόν παρασκήνιο. Εδώ είναι η αλήθεια. Α, εντάξει. Οπότε λοιπόν ο Ανδρέας Μικρούς ήταν το πυρηνικό όπλο που σήκωσε η κυρία Καινούργιου και βάρεσε να λέει. Τον σκότωσε. Έτσι ώστε να μην μπορεί να πει κανένας ότι έχει προηγούμενη Κατερίνα Καινούργιου και ισοπεδώνει τον Εμμανουήλ. Έβαλε τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον ισοπαίδωσε, τον είπε σκουπίδι και χίλια διότι δεν πρέπει να είναι στην τηλεόραση. Και την έβγαλε καθαρή. Αντρίκο μου, σε βλέπω να έχεις ωραία το ρόλο και σου πάει πως σου πάει, σου λέω. Όμως, κυρίες και κύριοι, καταλάβατε εσείς τι παρασκήνιο υπάρχει. Ναι, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο, αγαπητοί μου. Ακριβώς. Από όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ ξέρεις τι, δεν θεωρώ και το έχουμε ξαναπεί και οι δυο μας, θεωρούμε ότι η στάση του Κωνσταντίνου είναι απαράδεκτη, Εμμανουήλ. Όμως, νομίζω ότι πλέον έχει παραγίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες έναν άνθρωπο σκουπίδι, δεν μπορείς να λες ότι είναι τρας τελείως, δεν μπορείς να μιλάς με τέτοια λόγια, όπως ισχύει και για τον Κωνσταντάρα, το Λάμπρο, που μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για ένα πρόσωπο, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο παλαιότερα είχε μια πολύ σημαντική καριέρα, όντως είχε συνεργαστεί με μοντέλα, με Victoria's Secret. Και ένα λάθος που κάνει αυτή τη στιγμή, που εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, ναι, εμπλέκονται και οι οικογένειες, όμως είναι ένα σκληρό reality και αυτοί που μπήκαν μέσα το γνωρίζουν, δεν μπορείς σαν άνθρωπο να τον βάζεις στον πάτωμα και να τον πατάς. Κάνει λάθη, ναι, έπεσε η συμπεριφορά του απαράδεκτη, αλλά δεν μπορείς να τον λες σκουπίδι. Δεν μπορείς να τον λες σκουπίδι. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Δεν έχει κανένα δικαίωμα δηλαδή, να σκουπίδι. Δηλαδή, μην μιλάμε τώρα για μπούλι και ξαφνικά να ισοπεδώνουμε με τον Εμμανουήλ. Μπράβο. Όταν αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Μάλιστα, πληροφορίες μου λένε ότι έχει γίνει συμφωνία με τον Ατζούν για να μπει μέσα. Και μάλιστα τα ποσά τα οποία παίζουν στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ είναι πολύ μικρά. Μάλιστα, για την ανταλλαγή που ζήτησε και του είπαν OK για να πάει επάνω κτλ. Είπε ότι δεν με ενδιαφέρει καν να πληρωθώ. Για να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος αυτός εκεί πέρα πήγε για να μπορέσει να κερδίσει κάτι για το μέλλον του. Τέλος πάντων, λανθασμένα μεν. Δεν το συζητάω, λανθασμένα, δηλαδή τελείως βλαμμένη η κατάσταση έτσι που συμπεριφέρεται, αλλά όμως δεν μπορεί να λέει κανένας τον άλλο ένα σκουπίδι. Και πόσο δε ο Ανδρέας Μικρούτσικος που τα ελληνικά τα ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Το υπέροχο αυτό πλάσμα είναι αυσικά. Είναι αυσικά.
το οποίο κορίτσι αυτό, τι βίωσε, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ, πριν από λίγες ώρες που είδαμε εμείς επεισόδιο, στο προχθεσινό επεισόδιο, τι είδαμε. Εκεί λοιπόν που ήταν και το Μαϊάμι και τα λοιπά και τα λοιπά το παιχνίδι, βγαίνει ο Ατζούν και κλατς το πετάει. Αναφέρθηκε στη σχέση της, στο ότι πολύ ωραία που ο Πυλαδάκης κάθε χρόνο στέλνει και μια ωραία κοπέλα να έχουμε εδώ στο Survivor. Κάπως έτσι το είπε, όμως η ίδια βέβαια δεν απάντησε. Ήταν να πει το κορίτσι, μια μηχανή στιγμή και θεωρώ ότι ήταν ισοπεδωτικό αυτό το σχόλιο, γιατί ξέρεις, όταν σε βάζουν, όταν μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, μιλάνε για πρώην, μιλάνε για τη σχέση, το ότι σε πήγες χωστή μέσα στο Survivor, γιατί το βασικό είναι αυτό, σαν να τους λέει ότι ο Πυλαδάκης σας βάζει μέσα για να κάνετε όνομα. Λοιπόν, όταν το λες κατάμουτρα αυτό, δεν ξέρει ο άλλος, και μάλιστα και στα social σχολιάστηκε πολύ αρνητικά. Όσοι δεν συμπαθούν και όλα στην Αυσικά, λένε ότι της την είπε χοντρά, το ότι είσαι χωστή μέσα, σε έβαλε ο δικός σου. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε αυτό. Έστειλε μήνυμα ο Ατζούν, τώρα προς τα που πάει το μήνυμα δεν ξέρω. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, όμως, ότι με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί, υπάρχουν κάποια παιδιά, κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν υπερπροβολή, και υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι στην αφάνεια. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε. Γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή να λειτουργούν κλίκες στα media μέσα, δες open, για να σπρώχνουν οι παίκτες που είναι της αρεσκίας τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανισότητα και θα σας αποδείξω κάτι πολύ απλό. Στέλλα, τη θυμάται κανείς? Πες μου. Όλοι την Αυσικά την ξέρουνε, τη Στέλλα ελάχιστη. Καλά, η Στέλλα έχει μπει πιο πρόσφατα, αλλά δυστυχώς επειδή δεν έχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από τα κανάλια, δεν συζητείται πάρα πολύ και δεν είναι ένα κορίτσι αδιάφορο, είναι ένα ωραίο κορίτσι, έχει προϊστορία, έχει με το Στίβο, με χίλια δυο. Οι επιδόσεις της ακόμα δεν έχουν φανεί, πιο πολύ συζητιέται η Σταυρούλα, αλλά θεωρώ ότι εάν φύγουν αυτές οι κλίκες από τη μέση, θα συζητηθεί και το συγκεκριμένο κορίτσι. Το θέμα όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι να συζητηθεί η Στέλλα. Το θέμα είναι να καταλάβετε ότι κάποιοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να απλωθούν τους δικούς τους παίκτες. Στο Twitter υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι υπέρ της Βρυσίδας και καλά κάνουν. Το Twitter είναι ό,τι θέλουν να κάνουν. Εκεί είναι το καφενείο που συζητάμε. Στην τηλεόραση όμως δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, το Open και να είναι Σοηλέδης, 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 όταν ο Σοηλέδης αποδεικνύει καθημερινά με τη συμπεριφορά του ότι δεν είναι και στα καλύτερά του. Και μάλιστα να κάνουν σύγκριση με τον Τάνο. Ούτε καν με τον Κατσούλη δεν μπορούν να κάνουν σύγκριση. Όχι με τον Τάνο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι απλό, ότι το Survivor, όσο το ψάχνουμε, βλέπουμε ότι είναι ένα σκληρό reality. Ένα reality το οποίο, να πούμε, παίζει μπάλα ο Ατζούν, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Μέσα ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ παίζει το δικό του ρόλο. Τελεία και παύλα. Είναι το τσιράκι του Ατζούν. Τελείωσε. Δηλαδή, του λέει, σήμερα κάνει ανακάτω αυτούς, αύριο κάνει ανακάτω τους άλλους. Κάπως έτσι πάει η κατάσταση. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Εντάξει, έχει και τον Τάκη που έχει την Κάκη στη συμπεριφορά. Έναν παίκτη ο οποίος δεν ξέρω τώρα, λόγω της κακουχίας, λόγω της. Έχει μια συμπεριφορά η οποία, άντε μία, του τη χαρίζεις, δύο του τη χαρίζεις, τρίτη, νομίζω κουράζει αυτό το πράγμα, αυτά τα νεύρα που έχει, το ότι μια, εντάξει και εκεί φταίει, δηλαδή μια βάζει κλωτσάει τον Εμμανουήλ, μια του πετάει καρύδες, μια, μην μιλάμε μόνο, ας πούμε, μην ισοπεδώνουμε και λέμε σκουπίδι μόνο τον αριστερά-δεξιά. Δηλαδή δεν είναι σκουπίδι, γιατί τώρα, μην πάσεις σε σκουπίδι, φέρει, μην πάσεις σε σκουπίδι. Είπαμε ότι είναι ισοπεδωτικοί οι χαρακτηρισμοί για τον Εμμανουήλ, δεν του αξίζουν. Και ξαφνικά αφήνουν και κάποια πρόσωπα τα οποία. Τα οποία και αυτή είναι ισοπεδωτική με τη δικιά του συμπεριφορά. Ναι. Άλλο χτύπημα εδώ. Τι έγινε, ρε Σιέλνα, πάλι με την Τούνη? Κοίτα να σου πω. Γνωρίζουμε ότι η Ιωάννα Τούνη είναι ανενεργή πλέον αυτές τις μέρες στα social, γιατί έχασε την μητέρα της. Ήταν τα μοναδικά πρόσωπα που ήταν. Λογικό είναι να μην είναι ενεργή. Όμως την Αναστασή το Πάσχα επέλεξαν με τον Αλεξάνδρο που είναι στο πλευρό της και τη στηρίζει να πάνε να ταξιδέψουν και να βρεθούν σε ένα μέρος, τέλος πάντων, να κάνουν Ανάσταση, να πάει στην εκκλησία. Μάλιστα βγήκανε και κάποια πλάνα στα οποία όμως φαίνεται η Ιωάννα Τούνη που όντως είναι καταρακωμένη, βλέπει σακούλες στα μάτια της από το κλάμα. Είναι σε μια χάλια κατάσταση η κοπέλα, δεν πήγε ότι ξέρεις φτιαγμένη, βαμμένη και να πάει στην Ανάσταση. Όμως υπήρχαν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια στο ότι καλά, δεν μπορούσε αφού τώρα πέθανε η μητέρα να πενθήσει, να κάτσει μέσα, να μην βγει έξω, να μην ταξιδέψει. Και βέβαια ο Αλεξάνδρου βγήκε να την υποστηρίξει.
και με το δίκιο του και να πει, παιδιά, είναι δυνατόν να σχολιάζεται κάτι τέτοιο, το ότι δεν έμεινε κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Οι εικόνες που τράβηξαν και μάλιστα ήταν από τα τοπικά μέσα που κυκλοφόρησαν τα πλάνα, ήταν μια κοπέλα με μαζεμένα πίσω τα μαλλιά, σακούλες εγώ είδα στα μάτια, δηλαδή ήταν μια κοπέλα η οποία όντως ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αλλά Ανάσταση, Εκκλησία, θεώρησε μέσα της ότι πρέπει να βρεθεί εκεί. Άκουσα, Έλληνα, το λογικό ποιο είναι, ότι πρέπει να μπει όσο γίνεται πιο γρήγορα στη ροή της ζωής, ναι, για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Η απώλεια είναι σημαντικότατη, η πληγή αυτή δεν επουλώνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να επουλωθεί ποτέ, η πληγή αυτή θα υπάρχει, η ψυχούλα της το ξέρει τι τραβάει αυτή τη στιγμή και πώς αισθάνεται. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ξέρεις ότι τους τελευταίους μήνες, ίσως και παραπάνω από, να είναι 2-3 χρόνια, ίσως και παραπάνω, έδινε μάχη καθημερινά η μητέρα της. Και δίπλα της συμπαραστάτης ήταν η Ιωάννα Τούνη. Μάλιστα, εμείς είχαμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές, επειδή έπρεπε να παρουσιάσει όλο αυτό το lifestyle. Ήταν η δουλειά της Ιωάννας Τούνη, έκανε ταξίδια στο Ντουμπάι, ήταν μες στο χαμόγελο. Και μάθαμε εκ των υστέρων ότι περνάει δύσκολες στιγμές. Ήθελε να το παρουσιάζει αυτό έτσι προς τα έξω, ότι όλα καλά, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ήτανε δύσκολα, περνούσε δύσκολα και μάλιστα θυμάσαι που αποχώρησε και γρήγορα το Just του Ovaz, γιατί έπρεπε να γυρίσει πίσω. Ναι, λόγω της μητέρας. Προφανώς πάλι με νοσοκομεία, με δύσκολες στιγμές. Η δουλειά της όμως με όλα αυτά τα giveaway, τα διαφημιστικά, έπρεπε να δείχνει ένα κορίτσι το οποίο είναι μαμά, το μεγάλωμενο. Με αυτά ζει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να δικαιολογήσω κανέναν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτή, αν μη τι άλλο, πρέπει όλοι μας να κλείσουμε το σωματάκι μας και με τη σιωπή μας θα συμπαρασταθούμε σε αυτό το κορίτσι. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί να τη στηρίξει με νύχια και με δόντια. Έχει βγει να λογοδοτήσει 50.000 φορές για την Ιωάννα Τούνη. Είναι κρίμα και άδικο αυτό το πράγμα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Περνάει δύσκολα και νομίζω ότι το καλύτερο από όλα που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε όλοι σιωπηλοί. Και όταν υπάρχει θάνατος, τα αφήνουμε όλα στην άκρη, είτε μισούμε το συγκεκριμένο πρόσωπο, είτε έχει προκαλέσει, είτε δεν έχει προκαλέσει. Τα αφήνουμε στην άκρη και από εδώ και πέρα βλέπουμε πώς θα εμφανιστεί. Και να σου πω κάτι, το πιο ωραίο από όλα είναι να καταφέρει ένας άνθρωπος αμέσως να σηκώνεται όρθιος. Νομίζετε εσείς, αλλά δηλαδή, είναι και η δουλειά της τέτοια, δεν μπορεί να μείνει. Πέρα από αυτό, νομίζετε εσείς ότι κάποιος, ας πούμε, που δεν έχει κλάψει, δεν κλαίει μέσα του για μια απώλεια? Κάποιος ο οποίος σηκώνεται αμέσως το επόμενο λεπτό όρθιος και προχωράει σαν να μην σημαίνει τίποτα, νομίζετε ότι δεν πονάει? Απλά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο σκληροί σε αυτά τα συναισθήματα και λένε μέσα τους, ταξίδι πήγε, απλά δεν μπορώ να σου ξαναδώ εκεί που πήγε, και προχωράνε. Λοιπόν, και όσοι έχουν βιώσει μια τέτοια απώλεια καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτό που λέω. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ έχω βιώσει απώλεια, έχω χάσει τους δύο μου γονείς και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει χάνω έναν του γονιού μου. Εντάξει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κοπέλα αυτή πρέπει να υποστηριχθεί. Το να βγαίνουμε να σχολιάζουμε την έκλαψε, δεν την έκλαψε, το έκανε, δεν το έκανε κτλ, κτλ, αυτό είναι όχι χτύπημα κάτω από τη μέση, αλλά είναι επίπεδο πατώματος και όποιος το κάνει θεωρώ ότι είναι, δεν είναι άξιος για να έχει μια κάμερα μπροστά του ή να έχει ένα μικρόφωνο ή να έχει ένα στυλό, όπως έκανε κάποτε για τους γραφιάδες, δημοσιογράφους. Γενικά δεν έχουν δικαίωμα να έχουν το λόγο προς το κοινό. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Πού ήταν χαμένο αυτό το κορίτσι? Σοφία Δανέζη, συνέντευξη έδωσε, ναι, στο Happy Day και μας έκανε εντύπωση, γιατί είχαμε μείνει όταν, ξέρεις, στις αρχές του κορονοϊού, μόλις είχε βγει από το παιχνίδι, είχε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία, είχε υπογράψει με την Πάνη και είπαμε να, ένα κορίτσι που βγήκε από το Big Brother και θα την κάνει. Δηλαδή επαγγελματικά θα την έκανε, και εσύ μάλιστα επέμενες και έλεγες ότι δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή είναι λαϊκή τραγουδίστρια και, ναι, πάρα πολύ καλή και όμορφο κορίτσι. Ωραίο κορίτσι. Και όμως τώρα. Κοίταξε, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι, και το είχαμε διαβάσει αυτό, γιατί εγώ δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά το είχα διαβάσει και δεξιά-αριστερά, ότι είχε υπογράψει την Πάνη. Ναι. Γνωρίζω ότι όταν υπογράψει μια εταιρεία, όποια εταιρεία και είναι αυτή, ότι αναλαμβάνει τα έξοδα σου όλα τη παραγωγή. Παραγωγή στα στούντιο μέσα και βέβαια το βίντεο κλιπ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η Σοφία Δανέζη δήλωσε, θα δείτε το βίντεο σε λίγο, δήλωσε ότι δεν. Υπάρχει τραγούδι το οποίο δεν το έχει πληρώσει άλλο, το πληρώνει με την τσέπη τη ίδια. Γι' αυτό και έχει βγάλει αναγκάζεται, ναι, και δεν είναι, λέει, μόνο 500 ευρώ, είναι πολλά παραπάνω τα λεφτά, ναι, γι' αυτό και δεν έχω βάλει. Και αναγκάζεται να πηγαίνει στην επαρχία δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά τη να πάει παρακάτω. Εδώ να πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
Ή για κάποιο λόγο λύθηκε η συνεργασία και δεν προχώρησε. Πιθανόν. Το πιθανότερο είναι αυτό. Να μην προχώρησε η συνεργασία, να μην τα βρήκανε και να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως, κυρίες και κύριοι, να γνωρίζετε ότι πάρα πολλά παιδιά, όπως η Σοφία Δανέζη, ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Ξέρετε πόσα λεφτά τους παίρνουν κάτι, να πούμε, αεριτζίδες γύρω-γύρω για να μπορέσουν να κάνουν μια δουλειά σωστή. Ξέρετε πόσοι μπαίνουν μέσα και το παίζουν ξυπνάκιδες και λένε, ας πούμε, έλα εδώ, θα σε φτιάξω εγώ, θα σε κάνω εγώ, θα σε μανατζάρω, θα. Τους παίρνουν λεφτά να μην και εξαφανίζονται σε μια νύχτα. Ξέρετε τι απατεώνες υπάρχουν εκεί έξω, που εκμεταλλεύονται τα παιδιά με τα όνειρα και με ένα ταλέντο, όπως και η Σοφία Δανέζη έχει ένα ταλέντο, είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια και ωραίο κορίτσι που μπορεί να σταθεί εύκολα στην πίστα, και εκμεταλλεύονται αυτή όλη την εμφάνιση για να βγάλουν 100 και 200 και 300 ευρώ. Τόσο ξεφτύλες είναι. Τόσο ξεφτύλες είναι. Έτυχε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που είχε τον κορονοϊό. Μετά, αν θυμάσαι, ήταν και στο σχήμα, νομίζω, στο Βέγκας. Στο Βέγκας, ναι. Του Φίλιππου Καμπούρη. Ναι. Του Φίλιππου Καμπούρη. Μετά τους κλείσανε. Και μετά το κλείσανε πάλι λόγω κορονοϊού. Υπήρχε δηλαδή. Πάλι νομίζω ότι έχει παιδευτεί αυτά τα δύο χρόνια, έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Ναι, με έγινε να γνωρίσει έναν τον Big Brother, αλλά δεν κατάφερε. Θυμάσαι τι σου έλεγα τότε. Πόσο άτυχη είναι αυτό το κορίτσι που θα βγει έξω και δεν μπορεί να κινηθεί για να μπορέσει να απολαύσει αυτό που τη ήρθε. Γιατί. Όλη η Ελλάδα μιλά για τη Σοφία Δανέζη, όλη η Ελλάδα έχει να πει κάτι για τη Σοφία Δανέζη, αλλά όμως όταν βγήκε έξω μετά από δύο μήνες εξαφανίστηκαν. Γιατί αν θυμόσαστε, με το που ξεκίνησε το Survivor έγινε τη πόπη στο κάγκελο. Εξαφανίστηκαν, και εδώ θα πείτε κάποιοι που παρακολουθείτε και τον Τζέρ Εξπρες, μα εσείς σαν παίκτρια, λέγατε τα χίλια μίλια. Ναι, αλλά ήταν σαν παίκτρια. Τώρα μιλάμε σαν τραγουδίστρια. Μιλάμε για την επαγγελματική της ιδιότητα. Δεν τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά που γίνανε με και χαγιάδες, με τι ωραιότητα. Όταν μιλάμε για παιχνίδι, είναι παιχνίδι, και όταν μιλάμε για ζωή, είναι ζωή. Τώρα μπορεί να πει κανείς εδώ πέρα ότι είναι παιχνίδι η πορεία η επαγγελματική της. Τώρα που είπαμε για Δανέζη, η Ψυχαράκη τι έχει γίνει. Η αιώνια κόντρα, Δανέζη Ψυχαράκη. Ναι, η Ψυχαράκη εξαφανίστηκε. Πού είναι ο κόσμος της. Ο κόσμος. Θα πούν τώρα οι άλλοι. Πάλι λέει το όνομα Άννα Μαρία Ψυχαράκη για να πάρει views. Ναι. Ο άλλος. Ναι, έτσι θα λένε. Για να πάρουμε views, ας πούμε, και τα λοιπά. Ή να πάρουμε τηλεθεατές. Γιατί μην ξεχνιόμαστε ότι είμαστε εδώ κοντά σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 το πρωί και στη 1 το βράδυ με το GR Express. Όμως, θέλω να σου πω το εξής. Η Σοφία Δανέζη, να είσαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή, όταν θα έρθουν τα πράγματα σε μια normal φάση, normal κατάσταση, ότι θα κάνει επιτυχία. Εγώ το πιστεύω ότι θα κάνει επιτυχία. Και όλα αυτά τα θέματα που έχετε δει μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι για μένα θέματα τα οποία ήταν άξια σχολιασμού. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Επίσης, ήρθε η ώρα τώρα, και κλείνοντας αυτό το βίντεο, να πω το εξής. Ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάρα πολύ, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήρθαν πάνω από 150 νέοι συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έχετε κάνει. Για μένα είναι μεγάλη τιμή ότι στηρίζετε το κανάλι μας στο GR Express. Μαζί με την Έλενα, να ξέρετε ότι δουλεύουμε καθημερινά και υπάρχει δεν υπάρχει είδηση, εμείς θα είμαστε εδώ να σας τα λέμε πια. Αυτή η απουσία που είχαμε ήταν αναγκαστική, σας το είχαμε εξηγήσει, και λοιπόν θέλω με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε ότι δεν το κάναμε αυτό επίτηδες, ούτε γιατί τεμπελιάσαμε, ούτε γιατί δεν γουστάραμε, ούτε γιατί βαρεθήκαμε. Δεν βαριόμαστε με τίποτα. Αυτός ο κόσμος που μας στηρίζει είναι πάρα πολλοί, και επειδή είναι πολλοί κόσμος, πρέπει και εμείς λοιπόν να τους τιμήσουμε για την τιμή που μας έχετε κάνει, και να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση την υγεία μας να έχουμε, να σας αφήσουμε και να είμαστε για πάρτι μας και τεμπέληδες. Τα έχουμε ξεχάσει τα δωράκια. Δεν έδωσουμε στην αγνή παρέα κανένα δωράκι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Παταζώνας, προσωπικός μου και καλός μου φίλος πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω, μου έχει δώσει κάποιες κάρτες έτσι ώστε να, να πάρω κάποια τυχερή από ένα τζιν παντελόνι. Οπότε λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι όχι στο σημερινό μας βίντεο, αλλά στο επόμενο βίντεο θα ορίσουμε τον τρόπο πώς θα γίνει να έρθει στα χέρια σας μια τέτοια κάρτα, ή πώς θα πάτε εσείς στο Πανταζόνα να πάρετε ένα παντελόνι. Γιατί η κάρτα, αντί να πάρουμε, ας πάμε να παιχθεί στο Πανταζόνα να πάρουμε ένα παντελόνι. Λοιπόν, αυτό, συγγνώμη, αυτό θα γίνει στο επόμενο βίντεο. Ναι, επειδή είπαμε για αγνή παρέα, να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες, το είπαμε και στην αρχή του βίντεο, έχουν έρθει κάποιες αποκαλύψεις. Θα τις φιλτράρουμε βέβαια να δούμε τι μπορεί να βγει. Όχι, ένα λεπτό. Θα βγουν όλα στη φόρα, και μάλιστα υπάρχει ένας άνθρωπος έκπληξη, ο οποίος θα συνομιλήσει μαζί μας τις επόμενες μέρες, μετά από μια εβδομάδα υπολογίστε. Μπορεί να μας φάει και 10 μέρες την υγεία μας να έχουμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι οι αποκαλύψεις που έρχονται θα είναι σημαντικές, και πάρα πολλοί που κάθονται και χαμογελούν τώρα σε μια καρέκλα,
να είναι σίγουρο ότι και την καρέκλα θα χάσουν και την ηρεμία τους. Και την ηρεμία. Αυτό είναι και υπόσχεση. Καλό θα είναι, κορίτσια. Υπόσχεση. Όταν έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας. Να μην λέμε ιστορίες για άλλους. Να μην μιλάμε πολύ. Ναι. Να μην μιλάμε για άλλους. Mm. Εντάξει, τώρα λοιπόν έχετε σειρά σου. Αγαπητέ μου, αγαπητή μου. Έχετε σειρά σου. Λοιπόν, με όλα αυτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Να πω ότι θέλω πάρα πολύ τα σχόλιά σας. Σχολιάστε το βίντεό μας. Τα διαβάζουμε όλα τα σχόλια. Γι' αυτό τα βάζουμε για έγκριση, για να τα διαβάσουμε όλα αναγκαστικά. Λοιπόν, τα διαβάζουμε όλα τα σχόλια. Δεν απαντάμε με σχόλια, αλλά απαντάμε μέσα από τα βίντεο τα δικά μας. Και να πω για μια φορά ακόμα, τι λέτε στην Έλενα να μου πει ότι η Βρυσίδα έχει την υποστήριξη του Twitter και να αλλάξω πορεία. Άλλαξα ποτέ πορεία γιατί το Twitter υποστήριζε ένα παίχτη. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχει και fans. Έχει fans πάρα πολλούς. Ναι, και ασυζητητή. Αυτή τη στιγμή η Βρυσίδα έχει ένα δυναμικό fan club. Mm-hmm. Αλλά όμως δεν πάει να πει αυτό, επειδή είναι δυναμικό το fan club, να γίνω κι εγώ μέλος του fan club της Βρυσίδας. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να φύγουμε. Ποτέ μιλήσει ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Οκ. Okay. Να φύγουμε. Bye bye. Yeah.